29 νεκρούς στην ασφαλτού άφησαν στο πέρασμά τους οι πρώτοι μήνες του ετούς, γεγονός που θορύβησε άπαντες και οδήγησε στη σύγκληση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για να μελετήσει τρόπους μείωσης των θανατηφόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι από τα 29 θύματα, τα 9 έχασαν τη ζωή τους από απρόσεκτη οδήγηση. Αλλά 4 σκοτώθηκαν περνώντας με κόκκινο φανάρι, 2 πρόσωπα έχασαν τη ζωή τους λόγω μέθης, 2 από ταχύτητα και 2 από μη τήρηση αριστερής λωρίδας. Από το σύνολο των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους, οι 10 ήταν οδηγοί οχημάτων, 7 ήταν πεζοί και 7 μοτοσυκλετιστές. 4 ήταν επιβάτες οχημάτων και 1 ποδηλάτης. Από τους 29 νεκρούς, οι 21 ήταν Ελληνοκύπροι, 4 Ευρωπαίοι και 4 από τρίτες χώρες. Από τα δεδομένα προκύπτει πως οι περισσότερες οδικές συγκρούσεις συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός τροχαίου διαδραματίζουν η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους. Σε σχέση με τις ώρες των περισσότερων θανατηφόρων, την Μαύρη Πρωτιά κατέχει το τετράωρο από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 4 με 7 νεκρούς και ακολουθούν τα τετράωρα 4 με 8 και 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα με 5 νεκρούς σε κάθε περίπτωση. Κατά τη σημερινή σύσκεψη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας αποφασίστηκε πως θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα θα τρέξουν και εκστρατείες για διαφώτιση του κοινού. Το να επιμένουμε στο να λαμβάνονται μέτρα καταλήγει στο να μειώνονται τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τα σοβαρά δυστυχήματα. Βάλλεται μια συνεχής παρακολούθηση, μια συνεχής ανανέωση και επικαιροποίηση των μέτρων. Απίστευτη η ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού λόγω εργασιών που διεξάγονται στη γέφυρα Καλαβασού με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων κυρίως τις ώρες αιχμής. Πραγματικά γίνεται χαμός στον αυτοκινητόδρομο. Βρίσκομαι εδώ στο ύψος της Καλαβασού, εδώ που είναι η έξοδος προς το Ζήγη. Το κλείσιμο του δρόμου είναι ωστόσο αναγκαίο κακό, αφού η επιδιόρθωση της γέφυρας στην περιοχή ήταν επιβεβλημένη. 600 μέτρα πιο πριν από το σημείο που βρίσκομαι. Τώρα υπάρχουν και πινακίδες ανά 200 μέτρα όπου αναγράφουν την ταχύτητα. Βάσει προγραμματισμού, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα.